Πάμε μέσα και θα πούμε. Εντάξει, ωραία, ωραία, ωραία. Και θα πούμε σε λιγάκι. Τι κάνουμε, μόνιμος αρρωγός της προσπάθειάς μας. Ωραία. Στο χειρόγησα. Όχι σαν. Ωραία. Γι' αυτό και εγώ έτσι νιώθω και γι' αυτό είπα να σε επισκεφτώ ξανά. Γιατί όταν λέμε πέντε πράγματα και βλέπουμε ότι προχωράνε και γίνονται, καλό είναι να τα θυμίζουμε και να είναι η βάση για μια καλύτερη ακόμα συνεργασία στο μέλλον. Και έτσι ήθελα να σας δω αυτή τη δήμαρχη για να σας ακούσω, να σας δω και να πούμε το θέμα αυτό το νέο εδώ που θα έχει παραγάμει σε πίσω από εκεί. Ο Δεσπότης, όποτε μας καλεί στην Μητρόπολη, πάντα ξεκινάει λέγοντας «Κασάς καλωσορίζω στο σπίτι σας». Έτσι, θέλει να δώσει το μήνυμα ότι πρέπει να αισθανόμαστε στην Μητρόπολη και την Εκκλησία γενικότερα αυτή του σπίτι σας και έτσι είναι. Και εδώ λοιπόν, και εδώ είναι το σπίτι σας, μιας και έχετε ξανά πριν από λίγο καιρό, πριν δύο-τρεις μήνες θα θυμάμαι καλά, το μισή ήταν, ό,τι υποσχεθήκατε το υλοποιήσατε και όσον αφορά τη χρηματοδότηση του Α2, 4,5 εκατομμύρια περίπου για να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση ανακατασκευής του κτηρίου. Βλέπετε, είμαστε ένας δήμος μεγάλος με ένα, αλλά δεν έχουμε ούτε χώρους δημαρχείου, οπότε η ανακατασκευή δεν είναι πολύ σημαντική και όσον αφορά τις χρήσεις του δημαρχείου, αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Αντίστασης και όλες και ό,τι άλλο προβλέπεται σε εκείνο το κτίριο. Επίσης, ένα θέμα αυτό των μετεώρων που είπατε, το οποίο ταλάνιζε την Πολύχνη, αλλά γενικότερα του Δήμου Παρομελά, κοντά 50 χρόνια. Δεσμευθήκατε ότι θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και νωρίτερα, αρχές Δεκέμβρη, έτσι βγήκε το ΦΕΚ, πραγματικά μας χαροποίησε ιδιαίτερα, ανακουφίστηκε πολλοί συμπόρνες, οι οποίοι πραγματικά ήταν όμοιροι όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκινήσουμε τώρα τη διαδικασία και την εκλογή του νέου Προεδρείου να αρχίσει ένα στο Συμβούλιο, ώστε να οριστούν οι προϋποθέσεις των αιτήσεων, πώς θα γίνει και να καταθέτουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δικαιούνται και έχουν στις προϋποθέσεις του νόμου, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το νόμο και μέσα από αυτό να βρει λύση το πρόβλημά του. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση στις κυβερνητικές. Σας ευχαριστώ στο πρόσωπο το δικό σας και του κ. Καλοφάτη, όλη την κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι από το 2014 που επίσης ήταν υπουργός ο κ. Καλοφάτης, το πιάσαμε το θέμα. Κάπου σταμάτησε, αλλά επανήλθαμε μετά το 2019 και το 2020. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως να μην μπορείτε αυτή τη στιγμή να καταλάβετε το μέγεθος, αν και μου είχατε πει ότι κι αλλού έχετε τέτοια. Δεν το κατάλαβα, γι' αυτό είπαμε αυτά που είχαμε πει το καλοκαίρι. Αλλά δεν επανέλθουμε μετά από τη τελειώσει το γεγονός. Αλλά πάρα πολλοί κόσμοι, έτσι είχε γίνει αυτή η διαδικασία στη μέση, θα τελειώσει, θα ολοκληρωθεί και θα τελειώσει και θα τελειώσει και η ομιλία του χρηματοδότη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και την κυβέρνηση και τον Υπουργό που υλοποιήσατε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα.